Έχω στη τηλεφωνική γραμμή σήμερα τον κύριο Βασίλη Λυκό, ο οποίος είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Και τον έχω διότι, μιας και τελευταία γίνεται πολλής λόγος για τα μπαζώματα, έχουμε βιομηχανικά απόβλητα, τοξικά, έτοιμα να τα υποδεχτεί η Τανάγρα, ο Δήμος Τανάγρας, λίγα μέτρα από τον Ευωϊκό κόλπο, κυρίως πάνω στη λεκάνη του Ασοπού. Καλημέρα κύριε Λυκό. Μας ακούτε? Καλημέρα, καλημέρα σας. Και εκτός από αυτό που... Βεβαίως, σας ακούω κανονικά. Μάλιστα. Εκτός από αυτό που έχετε εσείς, την Παρασκευή η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κρήτης, και έχω την εντύπωση σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια της χώρας οι αντίστοιχες επιτροπές, ξέρετε τι συζητά? Την αναλογική κατανομή, το λέω για τους ακροατές, ραδιενεργών εξαντλημένων. Αποβλήτων. Μάλιστα, ραδιενεργών εξαντλημένων και πυρηνικών εξαντλημένων αποβλήτων από τη Βουλγαρία να τα πάρει κάθε περιφέρεια αναλογικά. Το ξέρετε εσείς αυτό? Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί αφού εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία πυρηνικό, όταν έχουμε θέσει ανενεργά όλα τα λιγνητορυχεία μας, πού θα καταλήξουμε? Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι στα πλαίσια των διακρατικών συμβάσεων. Δεν μπορεί να σου πουλάει όλο ρεύμα από πυρηνική ενέργεια, εσύ να μην κάνει τίποτα, εσύ να κλείνει τα εργοστάσια λιγνίτη και από την άλλη τα απόρριτα του θα τα κάνει, τα απορρίμματά του. Καταλάβατε. Άρα θα μοιραστούν οι 13 περιφέρειες της χώρας αναλογικά, θα μοιραστούν ένα κομμάτι, έτσι. Πώς το λένε, εξαντλημένων πυρηνικών και ραδιενεργών. Συν τώρα εσείς τα τοξικά εκεί και βέβαια. Εξασθενημένο ουράνιο είναι ουσιαστικά. Τι είναι? Εξασθενημένο ουράνιο. Μάλιστα. Το Κοζηλοντού είναι κάποτε, καλά. Κάποτε, για να καταλάβετε. Ναι, κάποτε όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, πριν κάνω τη διδακτορική διατριβή, μιλούσα με τον καθηγητή μου, τον κύριο Ελευθερίου, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής στο Αμπερντίν, ήταν κάτι ανάλογο του Ιθαβίκα, αλλά πολύ μεγαλύτερο, ο οποίος μου έλεγε ότι είχε πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το εξασθενημένο ουράνιο το τσιμέντωναν και το πόντιζαν μέσα στον Ατλαντικό. Καταλάβατε. Αυτό το πράγμα τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται και δεν είναι αυτό κυρίως. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σακίνη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μιλάμε όλοι για εργαλεία πράσινης ανάπτυξης, που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς στην εκπομπή σας, αλλά κανείς δεν μας λέει τι θα γίνουν με τις ανεμογεννήτριες, πώς θα ανακυκλωθούν, πού θα ανακυκλωθούν οι μπαταρίες. Ανοίγω παρένθεση εδώ, μόνο το 5% των μπαταριών αυτή τη στιγμή ανακυκλώνεται στον κόσμο. Τι θα γίνει με τα υγρά μπαταριών και φυσικά τι θα γίνει με τα διάφορα μέταλλα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή εμείς χρησιμοποιούμε μέταλλα που αν δεν τα είχαμε θα ήμασταν 2.500 χρόνια πίσω. Δηλαδή στην εποχή του Sapiens. Όλα αυτά, χαλκός, σεδάργυρος, νικέλιο, κοβάλτιο, αλουμίνιο, παραπροϊόντα, πλαστικά, όλα αυτά που πάνε. Πού πάνε. Μάλιστα. Τα οποία όλα χρησιμοποιούνται, υποτίθεται, στο βωμό μιας πράσινης ανάπτυξης. Πάντως μας λύσατε την απορία. Καταλάβαμε. Μας λύσατε την απορία. Αφού παίρνουμε ρεύμα από πυρηνικές εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας, Κοζλοντούι δηλαδή, νότια Βουλγαρία, οι 13 περιφέρειες τώρα καλούνται να διαχειριστούν αναλογικά. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Τα εξαντλημένα πυρηνικά καύσιμά τους και τα ραδιενεργά κατάλοιπά τους, οι 13 περιφέρειες της χώρας. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεστε εσείς τώρα. Γιατί στους γειτνιάζοντες 4 όμορους δήμους περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Αττικής, πάμε και για βιομηχανικά απόβλητα στο Δήμο Τανάγρας, είναι το επίκεντρο βέβαια, τα οποία στην ουσία θα επηρεάσουν και τη Στερεά Ελλάδα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Μα κοιτάξτε, αυτό τώρα μιλάμε ότι γίνεται μέσα στη λεκάνη απορροής, αυτό τώρα γίνεται μέσα στη λεκάνη απορροής του Ασοπού, ο οποίος Ασοπός, σύμφωνα με 2 αποφάσεις του ΣΕ, έχει κριθεί κορεσμένος και απαγορεύεται εκεί πέρα να φτιάξεις οτιδήποτε άλλο, να εγκαταστήσεις οτιδήποτε άλλο. Και πού εκβάλλει ο Ασοπός? Στον Ευωϊκό, σε ένα κλειστό κόλπο, ο οποίος κατά πολλούς είναι ήδη νεκρός και ανανεώνεται ανά 5 χρόνια. Φανταστείτε ότι στο βόρειο Ευωϊκό βγάζαμε μέχρι πτώματα τον παγαστικό, όταν έγινε πάνω ο Ντάνιελ κτλ. Και τώρα μέσα σε όλο αυτό, επειδή ήδη είναι μια βιομηχανική ζώνη. Και βέβαια εκεί παίζονται και πολιτικά παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε, για τους λέει αφού μας ψηφίζουν,
Εντάξει, το πολύ πολύ το 80% να γίνει 70%, οπότε συνεχίζουμε εμείς. Λοιπόν, πάνε να ερημώσουν μια ολόκληρη περιοχή. Και πού? Μέσα σε μια πεδιάδα, 4.000 στρεμάτων, μιλάμε για λεκάνια πρόης, καταλαβαίνετε πόσο έφοροι είναι, όπου υπάρχουν γύρω στα 109 πηγάδια με γεωτρήσεις, δηλαδή υψηλής γεωργικής παραγωγής και αξίας γη, όπου παράγονται τα πάντα. Δηλαδή από, έχουν αμπέλια, έχουν οπορώνες, έχουν φυλλώδη λαχανικά, τα πάντα, στάρι, κρυθάρι. Και χωρίς σε αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να γίνεται αναφορά σε σχέση με το τι θα γίνει με τους αέριους ρήπους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και είναι φοβερό, ξέρετε γιατί? Γιατί ξεκινάμε για να κάνουμε διαχείριση. Ωραία. Όμως η διαχείριση, φανταστείτε, από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα βιομηχανικά απόβλητα, θα γίνεται μόνο εκεί. Και όχι μόνο αυτό, ενδεχομένως και να εισάγουμε κιόλα. Δηλαδή αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Μιλάμε για 500.000 τόνους τα επόμενα 25 χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολλά. Και τα οποία, προσέξτε, τα φάγουμε, τα μπαζώνουμε. Τι θα γίνουμε μετά? Μετά από 25 χρόνια τι θα γίνει? Γιατί για 25 χρόνια είναι η έγκριση της ΑΕΠΟ, της άδειας έγκρισης, δηλαδή περιβαλλοντικών όρων που έχει πάρει το έργο. Όταν αυτό το έργο βλέπουμε από την αντίστοιχη εταιρεία ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά, που είναι η ίδια εταιρεία, η ιατρική της ΜΑΔΑΣ, σε σχέση με το Πέρνικ της Βουλγαρίας, όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπήρχαν αρκετές καταγγελίες από Βουλγαρούς και υπήρχαν μεγάλες αναφορές, νεκρά ψάρια κτλ. Ρήπανσης του ποταμού Στρούμα στο ριός Πέρνικ. Αλλά εγώ δεν εξετάζω. Καλά κάνει η οποιαδήποτε εταιρεία. Το θέμα είναι πού είναι το κράτος. Πού είναι το κράτος? Είναι δυνατόν η διαχείριση απορριμμάτων να γίνεται από ιδιώτη? Ποιος θα είναι ο ελεκτής και ποιος ο ελεγχόμενος, κύριε Σαχίνη? Πείτε μου, ποιος θα είναι ο ελεκτής και ποιος ο ελεγχόμενος? Κάνανε κάποτε ένα παρατηρητήριο εκεί στο σχηματάρι Τανάγρα, Παύλα Τανάγρα, το οποίο δεν έχετε κάνει υπολογιστές. Ποιος θα ελέγχει καθημερινά? Και εγώ σας λέω, OK, θα είναι μόνο βιομηχανικά απόβλητα, δηλαδή δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου, που υπόψη θα υπάρχει και αλατώδη σκουριά, λίαν τοξικό κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια πάντα, λίαν τοξική ουσία. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο και ποιος θα κάνει τον έλεγχο αν εκεί δεν πηγαίνουν όλου του τύπου τα βιομηχανικά απόβλητα? Δηλαδή από αμίαντο, από υλικά μπαταριών, από τα πάντα. Είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιβαλλοντική Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλούς δήμους, ακόμα και μέσα σε περιοχές Natura, προκειμένου να εγκατασταθούν μπαταρίες. Μπαταρίες οι οποίες γυτνιάζουν στο ένα χιλιόμετρο. Μιλάμε για οξύδια του λιθίου τώρα, μιλάμε για πολύ έφλεκτα υλικά. Δηλαδή, είδατε τι γίνεται με κάποια καράβια τα οποία 4 μέρες καίγονταν και δεν σβήνανε. Στην Ιταλία έχουν απαγορεύσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ούτω καθεξής να μπαίνουν μέσα σε πλοία. Άρα λέτε ότι... Εδώ λοιπόν πώς θα γίνει, μιλάμε για μεγάλη μπίζνα και πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση. Έχετε ξαναπεί ότι το σκουπίδι είναι ο νέος χρυσοφόρος ορίζοντας πανευρωπαϊκά πόλο δε στην Ελλάδα. Βεβαίως. Μου γράφει εδώ η Ιφηγένεια. Γιατί όλοι τα κρατάνε. Ναι. Ναι. Μου γράφει εδώ η Ιφηγένεια για το ΧΙΤΕΑ ΧΙΤΒΑ στην Τανάγρα, έργο της ΕΛΒΑΛ που σημαίνει ταφόπλακα στην περιοχή Γεωργία για τον υδροφόρο ορίζοντα. 4.000 στρέμματα. 4.000 στρέμματα, κύριε Σαχίνη. Μία ολόκληρη γεωργική γη την οδηγούν στο θάνατο, αλλά δεν είναι αυτό το κυριότερο. Το κυριότερο είναι ότι γίνεται στα 300 μέτρα από το γουπουσού της Τανάγρας, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή μέχρι εκεί θα φτάσει η οικιστική ζώνη, αν θέλετε. Και ουσιαστικά το buffer zone αυτού του οικισμού θα είναι μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Και εκεί γύρω υπάρχουν γύρω στα 800 παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν 3 δημοτικά, 2 παιδικοί σταθμοί, 1 γυμνάσιο, 1 λύκειο, 1 ΕΠΑΛ. Τι γίνεται? Και μιλάμε για έφλεκτα διαβρωτικά, λίαν διαβρωτικά υλικά, έφλεκτα λίαν διαβρωτικά υλικά, τα οποία αν δεν γίνει σωστή διαχείριση, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εκεί θα φτιάξουμε κάτι σαν τάφους, κελιά τα υπονομαζόμενα, τα οποία βέβαια με τροπολογία, ενώ πήραν έγκριση για 18 στρέμματα το καθένα, θα έχουν πάει τώρα 31.500. Το θέμα όμως ποιο είναι? Είναι ότι φανταστείτε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι
στα 8 μέτρα κάτω. Στα 8 μέτρα κάτω. Λεκάνη απορροής ασωπού. Και αυτά τώρα θα έχουν βάθος 10 μέτρα, αλλά τι θα τα κάνουν. Θα τα υπερυψώσουν προς τα πάνω και θα έχουν ύψος 18 μέτρα. Αλλάζοντας όλο το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής. Παρόλα αυτά βέβαια, από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της ΠΕ Βιωτίας, Περιφέρειας Βιωτίας, δηλαδή της Στερεάς Ελλάδας, έχει πάρει έγκριση. Δεν ενοχλεί. Χώρια ότι η έγκριση χωροθέτησης, ξέρετε όποιον δόθηκε, δόθηκε ουσιαστικά από τον πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στην προηγούμενη θητεία, εγώ δεν ήμουν ακόμα, ο οποίος αυτός θα συνταξιοδοτούνταν και ποια είναι η δικαιολογία του Περιφερειάρχη που μας είπε και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν είναι, εντάξει ούτως ή άλλως είναι υπό την έγκριση δικιά μου γιατί έγκριση έχουν ας πούμε και σαν να δίνουμε πινακίδες σε νέα αυτοκίνητα. Για αυτό το έργο, για αυτό το φαραωνικό έργο όλα αυτά. Και δυστυχώς, ναι. Παρακαλώ, πείτε μου και δυστυχώς επειδή υπάρχουν βεβαίως, επειδή υπάρχουν απλά η γραμμή λίγο διακόπτεται να ξέρετε λοιπόν και δυστυχώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά μιλάμε για τεράστια συμφέροντα. Φανταστείτε μία ιδιωτική μονάδα διαχείρισης και χώρο υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για τεράστια συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Όταν η ίδια η Ελλάδα δεν ξέρει τι να κάνει, για παράδειγμα, σας είπα και προηγουμένως, στις ανεμογεννήτριές της, στις μπαταρίες της, το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο, παραγωγή αλουμινίου. Μα ποιο αλουμίνιο τώρα μου λέτε. Εδώ εισαγάγουμε ρεύμα, κύριε Ελικό. Μισό λεπτό. Το είπαμε στην αρχή. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε. Εδώ εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία και εξαιτίας αυτού του λόγου οι 13 περιφέρειες θα πάρουν το εξασθενημένο πυρηνικό καύσιμο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό και τα άλλα ραδιενεργά. Να, ανάλογα η κάθε περιφέρεια της χώρας να τα θάψει. Αυτά συζητάνε εδώ τουλάχιστον στην Επιτροπή Περιβάλλοντος την Παρασκευή. Εδώ. Φαντάζομαι σε όλες τις περιφέρειες. Κάποιος είχε πει ότι θα γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Φαντάζομαι την μπαταρία της Ευρώπης και από υγρά μπαταριών αλλά από καλλιοδιώσεις και τα λοιπά. Κάπου αυτά θα πρέπει να φαστούν. Κάπου θα πρέπει να αποθηκευτούν. Φαντάζομαι πόσο μάλλον δε όταν θα κάνουμε και εισαγωγή ρεύματος. Κοιτάξτε κύριε Σακίνη, το έργο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή εμείς εγκαθιστούμε πολύ περισσότερες ΑΠΕ που σημαίνει και μπαταρίες γιατί χάνεται πολύ ενέργεια, άρα πρέπει αυτή να τη δίνουμε στο δίκτυο προκειμένου να παίρνουμε και υψηλότερες τιμές από ό,τι εμείς χρειαζόμαστε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, το είχα πει και παλιότερα. Πρέπει κάποια στιγμή με καλωδιώσεις να φτάσουμε στην κεντρική Ευρώπη. Να φτάσει αυτό το ρεύμα στην κεντρική Ευρώπη. Άλλωστε, μην ξεχνάτε και την παρέμβαση που έκανε η Υπουργός των Γερμανών στο συνέδριο που έκανε για τη διαχείριση των θαλασσών. Μάλιστα. Προς Θεού, όχι εξορίξεις. Ναι, το είπαμε χθες αυτό αναλυτικά. Το έργο. Μάλιστα. Βεβαίως. Ομή παρέμβαση αυτό στα εσωτερικά λοιπόν της χώρας. Μάλιστα. Βεβαίως. Κύριε Λίκο, μου λέει εδώ πέρα κόσμος και από την περιοχή ότι εδώ υπήρξαν και δημοτικές αρχές που τα αρπάξαν όταν έπεσαν οι fast track υπογραφές για το έργο. Προχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο, λέει ο Περιφερειάρχης, ανέφερε να υποδείξει η τοπική κοινωνία χώρο. Είναι δυνατόν, λέει, η περιοχή να γίνει σκοπιδότοπος. Μα κοιτάξτε, σε μια περιοχή που ήδη είναι βιομηχανικά είναι επιβαρημένη. Είναι επιβαρημένη, ναι ή όχι. Ήδη βιομηχανικά. Υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες εκεί πέρα, αν ψάξετε και πάτε προς τα πίσω, ξέρετε πότε πήραν άδειες. Επί Χούντας, τις καρφώνανε κατευθείαν. Αυτές συνεχίστηκαν εκεί πέρα, αλλοιώνουν τον πληθυσμό βέβαια, γιατί μοιράζουν χρήματα δεξιά και αριστερά. Όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι οι καρκινογενέσεις εκεί είναι στο ζενίθ. Και αυτό με έκθεση της κυρίας Λινού, η οποία ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκε. Και εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Και έρχομαι και στην περίπτωση των Ντεμπών. Ότι εδώ τι λένε για την περίπτωση των Ντεμπών. Λένε ότι μπορεί να υπάρξει και ενδεχόμενος δόλος για πράξεις που εσύ δεν έκανες και οδήγησαν στο θάνατο κάποιων ανθρώπων. Και πάνε εκεί να το πλέξουν με εξαμελίας κτλ. Εδώ ποιος θα πληρώσει τις επερχόμενες και τις επικείμενες καρκινογενέσεις, πνευμονοπάθειες, καρδιοπνευστικά προβλήματα. Και ποιος θα μείνει εκεί στη τελική ανάλυση. Μάλιστα. Πείτε μου, ποιος θα μείνει. Έχετε θα δίκιο. Γίνει μια περίκληση ζώνη από βιομηχανίες.
Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης. Και από αυτό θα λέγεται τοπική κοινωνία. Ο φίλος μου ο Κούλης λέει από τη Σαμοθράκη, καλημέρα, λέει, σχετικά με τους χώρους απόθεσης αποβλήτων, είτε είναι βιομηχανικά είτε πυρηνικά, όπως εδώ τώρα που θα γίνει η συνεδρία, θα πρέπει πρώτα να γίνει δημόσια διαβούλευση και αν γίνει αυτή, μπορούν οι κάτοικοι μιας συγκεκριμένης περιοχής να μπλοκάρουν αυτές τις χωροθετήσεις. Να σου πω, Κούλη μου. Ακριβώς. Μισό λεπτό. Να πω στον Κούλη. Το Υπουργείο έδωσε για διαβούλευση, αλλά την οποία δεν πήρε κανείς μας χαμπάρι, γιατί την έδωσε μάλλον έτσι όπως την έδωσε, την ιστορία της ταφής εξαντλημένων πυρηνικών και ραδιανεργών από τη Βουλγαρία στις 5 Μαρτίου. Η διαβούλευση για 30 μέρες. Την ανέρτησε, όποιος την πήρε χαμπάρι, την πήρε. Ελάχιστοι την πήραν. Και τώρα, Κούλη, αυτό που δεν έχεις καταλάβει, οι επιτροπές περιβάλλοντος των περιφερειών γνωμοδοτούν. Εδώ είμαστε. Τέλειωσε η διαβούλευση. Κανείς δεν την πήρε χαμπάρι. Άλλα θέματα μαζαλίζουν με ανακοινώσεις. Μάλιστα. 5 Μαρτίου είναι η ανάρτησή της. Ακριβώς. Κύριε Λίκο, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που μου έρχεται από τη Θεσσαλία. Εσείς, λέει, τι λέτε, ο Κουρέτας έχει βγει στα κάγκελα με το ολλανδικό σχέδιο που ειρδόθηκε και στα αγγλικά για διαβούλευση του αγρότες. Εσείς τι λέτε, τι καταλαβαίνετε? Εγώ καταλαβαίνω ότι πληρώσαμε τσάμπα λεφτά, γιατί έχουμε εξαίρετους επιστήμονες. Παρεπιπτόντως να σας δηλώσω ότι ήδη έχει αποφανθεί και έχει γνωμοδοτήσει για το όλο έργο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δεν το λαμβάνουν υπόψη για την Τανάγρα. Επανέρχομαι λοιπόν. Έχουμε εξαίρετους επιστήμονες, οι οποίοι τι να έχουν τώρα. Οι πλημμύρες, να σου πω και κάτι άλλο, οι πλημμύρες στην Ολλανδία, κάτω χώρες τώρα μιλάμε, δεν έχουν καμία σχέση με τις πλημμύρες που έχουμε εδώ. Και ξέρετε τι είπαν οι Ολλανδοί? Είπανε ότι ακριβώς επειδή έχετε κάνει αυτές τις κακοτεχνίες, έχετε βάλει πράγματα, δεν έχετε κάνει συνολική μελέτη της πληρολογικής λεκάνης. Βέβαια τους φταίει και το βαμβάκι τώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αλλάξετε. Και όλους αυτούς πληρώσαμε. Όταν ξέρουν, ο κάθε κάτοικος Θεσσαλίας ξέρει ακριβώς ποιο ήταν το πρόβλημα. Πώς γινόταν η εκτροπή των ποταμών, πώς δεν γίνονταν αντιπλημμυρικά έργα, πώς τα τρώγανε, πώς τα ανάντι βάζανε συνεχώς ανεμογεννήτριες και ουσιαστικά κοντέλανε τα βουνά, χωρίς καμία βλάστηση. Όλα αυτά δεν τα αναφέρουν. Και από την άλλη λέμε, τι λέμε κύριε Σαχίνη, η μόνιμη υποδός ποια είναι? Κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Εγώ κλείνω τα ποτάμια. Το ποτάμι δεν μπορεί να φύγει προς τη θάλασσα. Μειώνω το δέλτα των ποταμών, πλημμυρίζουν οι περιοχές όπου έχουμε χτίσει εκατέρωθεν, αλλά κατά τα άλλα είναι κλιματική κρίση όταν πλημμυρίζουμε. Θα σας πω και ένα άλλο, μια και μιλάμε για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε κατατεθεί για το συγκεκριμένο έργο στην Τανάγρα, ξέρετε τι αναφέρεται? Στην ΠΕ, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι μέχρι 70 χιλιοστά βροχής. Αν πέσουν 300, δεν είμαστε υπεύθυνοι, πληρώνει το κράτος. Και είμαστε και υπεύθυνοι μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακος Ρίχτερ. Αν είναι παραπάνω, πάλι δεν φταίμε εμείς. Ο ιδιώτης θέλει να κάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εν συνεχεία ο ελεκτής να είναι ιδιώτης. Είδατε τώρα τι γίνεται που περνάει, πέρασε μάλλον. Θα βάλουμε ιδιώτες περιβαλλοντικούς ελεκτές. Γιατί δεν προσλαμβάνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, οπότε θα είναι εταιρείες ή ιδιώτες. Δηλαδή, ο ελεκτής θα είναι και ελεγχόμενος. Και το θέμα είναι ποιος θα κυβερνάει τελικά, κύριε Σακίνη, αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, Βασίλης Λύκος. Εξόχως εύγλωτο σήμερα. Λέει ο φίλος μου ο Χρήστος εδώ, κύριε Λύκο, ας βάλουν ένα κόκκινο λαμπάκι έξω από τη χώρα, αφού όποιος θέλει μπαίνει εδώ μέσα, αφήνει 50 ευρώ στο κομμωδίνο και φεύγει. Αυτό είμαστε τελικά. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Ακριβώς. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Και εμείς ευχαριστούμε. Μας έλυσε και την απορία, γιατί εμείς το είχαμε απορία. Το έχει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη θέμα και μου έκανε εντύπωση ραδιενεργά και πυρηνικά απόβλητα συζήτηση να έρθουν και στην Κρήτη. Οι 13 περιφέρειες της χώρας από τις 5 Μαρτίου έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μεν, αλλά σχεδόν σιωπηρά, ιδίως αναπεριφέρεια, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένη στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων, αυτή είναι η σωστή έκφραση, πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας. Αυτό και στις 13 περιφέρειες. Την Παρασκευή συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η διαβούλευση τέλειωσε. Τα εξαντλημένα πυρηνικά καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα της Βουλγαρίας, μας είπε τώρα ο κύριος Λύκος, αφορούν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το πυρηνικό της εργοστάσιο
αφού εμείς, για να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα, κλείσαμε τα λιγνητορυχεία.